Να τον καλημερίσουμε, τον έχουμε τον κύριο Υπουργό. Γεια σας κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Αρχικά, την τελευταία συνάντηση που κάναμε εδώ, που κάναμε εκπομπή μαζί με τον Γιάννη Ακόμη, σας είχα ρωτήσει αν είστε ανήσυχος και μου είχατε πει ευθαρσώς ναι. Θέλω να κάνω το ίδιο ερώτημα και σήμερα. Πόσο ανήσυχος είστε για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας? Είμαι αρκετά ανήσυχος, γιατί αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σε αυτή την υπόθεση είναι ότι όταν σταματά η οικονομία να λειτουργεί, στην πράξη φτωχαίνουμε όλοι. Τώρα έχουμε μπροστά μας 1,5 μήνα με 2, στην καλύτερη που θα 1,5 στην καλύτερη 2, ας πούμε, ένα λογικό σενάριο, που θα σταματήσει τελείως. Θα σταματήσει κατά το 50-60% η λειτουργία της οικονομίας. Αυτό θα μας κάνει φέτος φτωχότερους κατά παραπάνω από ένα μήνα, δηλαδή εν 12 φεύγει κατευθείαν από το ΑΕΠ από αυτό. Στη συνέχεια... Σε ποσοστό τι είναι αυτό ο πτώση του ΑΕΠ, γιατί συζητάμε? Μιλάμε για μεγάλα νούμερα. Βάλτε το 100 δια 12, ξεκινάς με ένα μείον... 7%. Αυτό το μείον που βγαίνει από τη διαίρεση, δεν θα πω. Μπορεί όλοι να κάνουμε τη διαίρεση. Στη συνέχεια, υπολογίστε ότι υπάρχει κίνδυνος να μην έχουμε τουρισμό το καλοκαίρι. Μα υπάρχει πολύ μεγάλο πλήγμα, διότι ακόμη και αν εμείς το κατανικήσουμε, πιστεύω ότι θα το κατανικήσουμε, δεν είναι βέβαιο ότι θα συμβεί αυτό στον υπόλοιπο κόσμο, ούτε ξέρουμε τι θα συμβεί με την εποχικότητα ή με το φάρμακο. Συνεπώς και ο τουρισμός μας είναι σε κίνδυνο. Άρα προβλέπετε, αν καταλαβαίνω, πάμε για ύφεση κοντά στο 10%, αν το καταλαβαίνω καλά, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι, τα νούμερα είναι υπερβολικά, αλλά γιατί δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Αλλά ότι πάμε για μια πολύ δύσκολη περίοδο, αυτό είναι απολύτως προφανές για τους επόμενους μήνες. Τώρα, η ανάκαμψη στη συνέχεια θα είναι σημαντική, αλλά το ότι θα είναι σημαντική η ανάκαμψη στη συνέχεια δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε φτωχήνη τη φετινή χρονιά. Το οποίο αρχικά χρήματα υπάρχουν στα ταμεία για να υποστηρίξουν όλα αυτά τα μέτρα? Κοιτάξτε, χρήματα υπάρχουν στα ταμεία για να υποστηρίξουν όλα αυτά τα μέτρα, αλλά πρέπει να τα μεταχειριστούμε με πολύ φιδό και προσοχή για να τα ρίξουμε όχι μόνο στην κορύφωση της κρίσης, αλλά και στην έξοδο της κρίσης και επίσης να μπορέσουμε να τρέξουμε και τον πιθανό μαραθώνιο που θα περιλαμβάνει μια πολύ μεγάλη πτώση του τουρισμού το καλοκαίρι. Η μεγάλη πτώση του τουρισμού το καλοκαίρι είναι ο μαραθώνιος σε αυτή την υπόθεση. Αντιλαμβάνεστε ότι στο μαραθώνιο όποιος τρέχει στα πρώτα 3 χιλιόμετρα γρήγορα, μετά τον μαζεύουν. Σωστό είναι αυτό. Άρα μιλάμε για παρεμβάσεις στην ελληνική οικονομία από πλευράς κράτους που θα αγγίξουν τα πόσα δισεκατομμύρια. Χοντρικά τώρα, γιατί καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή ότι υπολογισμούς δεν μπορείτε να κάνετε. Ξεκινήσει με ένα πακέτο 10 δισεκατομμυρίων που έχει αναφερθεί σε αυτό και ο Πρωθυπουργός, αλλά στην πορεία μπορεί να χρειαστούν περισσότερα και όλα αυτά θα είναι συνάρτηση και της πτώσης των εσόδων. Είναι πολύ σημαντικό για το πρώτο καθοριστικό τρίμηνο να μαζέψουμε όσο γίνεται περισσότερα έσοδα για να έχουμε πυρομαχικά. Συνεπώς κάνω έκκληση και νομίζω θα υπάρξουν και ειδικά κίνητρα γι' αυτό. Αυτούς που μπορούν, άσχετα με το αν είναι στους πτωμένους κλάδους ή όχι, να πληρώσουν ό,τι μπορούν, το ότι με κόμμα, δηλαδή οτιδήποτε μπορούν, θα υπάρχουν και κίνητρα γι' αυτό, το επαναλαμβάνω. Όταν είναι λέτε κίνητρα, θα δοθούν κάποιες... Θα το δούμε αυτό στο επόμενο διάστημα αμέσως, δεν θέλω να μπω παραπέρα σε αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό και οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν, εννοώ όλοι οι κλάδοι, να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση και όλοι οι πολίτες σαν μια συνολική κρίση. Έχουμε έναν αόρατο εχθρό, είμαστε σε μια φάση θα λέγαμε έκτακτης ανάγκης για την οικονομία και την κοινωνία.
δεν είναι μόνο η υγειονομική ή η έκτατη ανάγκη, είναι και οικονομική και πρέπει να συμπεριφερόμαστε ανάλογα. Ναι, έλα Γιάννη, έχεις πολλά ερωτήματα, έχω και εγώ λοιπόν, πολύ να ξεκινήσουμε κόσμο. Σιγά-σιγά, έχετε ανακοινώσει μια σειρά μέτρων, ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι που έχουν απορίες. Καταρχήν, ένα πράγμα που με ρωτούν ξενοδόχοι και όχι μόνο, είναι τι θα γίνει με τις επιταγές, γνωρίζω ότι το έχετε αναλάβει εσείς αυτό, και αν θα υπάρξει εκεί αναστολή αναγγελία στον Τηρεσία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως και 4 μηνών. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα που πράγματι χρειάζεται άμεση ρύθμιση. Θα ρυθμιστεί στις αμέσως επόμενες μέρες. Έχουμε προετοιμάσει ένα πρώτο πακέτο. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να περιλαμβάνει μία σημαντική αναστολή. Θα δείτε πώς θα είναι διαμορφωμένο. Δεν θέλω να προκαταλάβω πριν πάρει την έγκριση και από τα κυβερνητικά όργανα. Για τους κλάδους που πλήττονται και όσο μεγαλώνουν οι κλάδοι που πλήττονται, γιατί θα προσθεθούν και άλλοι τον Απρίλιο να μπαίνουν και άλλοι σε αυτή την αναστολή, και από εκεί και πέρα θα χρειαστεί και βοήθεια με κάποιο ειδικό τραπεζικό προϊόν για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε, συν να εξετάσουμε και τι συμβαίνει με τους παραλήπτες των επιταγών, αυτούς που θα είναι ενδεχομένως εκτός της περιμέτρου των κλάδων που πλήττονται, που και αυτούς θα πρέπει να λάβουμε κάποια πρόνοια. Είναι ένα σύνθετο, ναι, πακέτο, είναι σύνθετο πακέτο, δύσκολο όχι. πακέτο, γιατί να θυμόμαστε ότι κάθε επιταγή που αναστέλλεται η πληρωμή της έχει κάποιον που χαίρεται και κάποιον που κλαίει. Και αυτός που κλαίει έχει και αυτός εργαζομένους. Συνεπώς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτική σε αυτό το φαινόμενο. Θα ενταχθούν βέβαια, και άλλοι... Βέβαια, να σας πω κάτι ακόμη σε αυτό. Υπάρχει η εμπειρία των capital control όταν έγινε μια τέτοια αναστολή και η αγορά λειτουργήσε φυσιολογικά. Ποια είναι η διαφορά σε σχέση με την εποχή εκείνη? Ότι τότε το πλήγμα το καταφέραμε εμείς τον εαυτό μας στην πραγματικότητα... Αλλά λειτουργούσε η οικονομία με πλήγμα. Εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι και σε λίγο ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας. Άρα είναι ανάλογη ζημιά με τότε που έγιναν τα capital control. Η ζημιά... Ή μεγαλύτερη. Είναι πιθανόν σε επίπεδο ΑΕΠ να είναι μεγαλύτερη, διότι δεν πληττόμαστε μόνο εμείς. Το φοβερό σε αυτή την κρίση είναι ότι πλήττονται και όλοι οι εταίροι μας, οι εμπορικοί, οι περισσότεροι, με άγνωστο το χρόνο του πότε θα πληγούν, γιατί δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί η ασθένεια στις χώρες που αυτή τη στιγμή δεν τρέχει, που σημαίνει ότι πλήττονται και οι εξαγωγές και ο τουρισμός με άγνωστες συνέπειες. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν καθιστά όλη την προσπάθεια εξαιρετικά... αβέβαιη. Θα ξανακυλήσουμε δηλαδή σε περιόδους σκοτεινές για για τη χώρα? Όχι, οικονομικά. Όχι, γιατί εδώ... Γιατί φοβόμαστε, ξέρετε, όταν έχουμε περάσει και 10 χρόνια μνημόνια και κρίση. Σωστό. Είμαστε όλοι φοβισμένοι πάρα πολύ. Όποιος καεί με το χυλό φυσάει και το γιαούρτι, ιδίως αν αυτό προσωρινώς μπορεί να μην είναι γιαούρτι, αλλά καυτό λάδι. Εδώ πέρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό είτε ούτως είτε άλλως είναι ένα προσωρινό φαινόμενο. Δηλαδή, ό,τι και να συμβεί, το 21 δεν θα έχει τον ίδιο χαρακτήρα. Είτε διότι θα έχει βρεθεί φάρμακο που υπάρχουν πολλές εξελίξεις, είτε διότι θα έχει τελικά εμφανιστεί το εμβόλιο, είτε διότι θα έχει περάσει θα αρχίσουν τα πράγματα να κυλούν. Λίγο πιο πρακτικά πράγματα, κύριε. Πρακτικά, απλώς να σας πω ότι στην επόμενη φάση υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάκαμψη. Μακάρι. Όλης παγκόσμιας οικονομίας. Μακάρι. Συνεπώς, άρα πρέπει να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι για απώλειες εντός του έτους. Καταλαβαίνω εγώ. Θα υποστούμε μεγάλη απώλεια στο ΑΕΠ εντός του έτους. Και είχα καιρό να την κάνω την ερώτηση. Θα λάβετε μέτρα? Θα περιμένουμε πρώτα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε όλη την οικονομία, για να δούμε πώς θα μας βγάλουν
τα χρήματα. Ναι. Να θυμόμαστε και το εξής, ότι επειδή υπάρχει μια τελείως αντίθετη κατάσταση από την παλιά εποχή, δηλαδή τώρα συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, η αντίδραση της Ευρώπης... Θα είναι μαζική, λέτε. Είναι ναι. μαζική και κεϊνσιανή, να την πω έτσι πολύ επιστημονικά. Πρακτικά πολύ πράγματα, καινούργιοι κάδοι, οι οποίοι θα ενταχθούν, τους περιμένουμε αρχές Απριλίου τώρα. Όχι, θα υπάρξει ένας πρώτος κύκλος άμεσα ναι. και ένας δεύτερος κύκλος καθώς θα μπαίνουμε στον Απρίλιο. Μάλιστα. Όπου πλέον άρα οι άνθρωποι που έχουν πτώση μεγάλη τζίρου, μεσίτες ασφαλίσεων, συνεργεία αυτοκινήτων, προσέξτε. Μεσίτες επίσης μου στέλνουν, μεσίτες. Κοιτάξτε, κάποιοι μπαίνουν τώρα, κάποιοι θα μπουν αργότερα και επίσης τα μέτρα, θα υπάρξουν και μέτρα που θα εφαρμοστούν τα οποία θα είναι ανεξαρτήτως κωδικών δραστηριότητας. Συνεπώς, παρακολουθούμε τι συμβαίνει στις επιχειρήσεις. Και αποφασίζετε. Δεν πρόκειται να αφήσουμε τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του τι κωδικό αριθμό δραστηριότητας έχουν, να πέσουν. Να σας το πω έτσι, με μεγάλη σαφήνεια. Κύριε Υπουργέ, οι άνθρωποι που έχουν αναστολή δόσεων, αναστολή δανείων, και τι θα γίνει, αυτοί θα πρέπει να πληρώσουν όλο το ποσό το Σεπτέμβριο, ή θα τραβηχτεί όλο το πράγμα πιο πίσω? Αυτή τη στιγμή η αναστολή είναι συγκεκριμένη. Μέχρι το Σεπτέμβριο. Συνεπώς θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα στη συνέχεια. Ναι. Αλλά εάν δεν έχουμε φτάσει στην κορύφωση της κρίσης και δεν ξέρουμε δεν μπορείτε τι θα να μας συμβεί πείτε σε αυτό. Στον τουρισμό ναι. και τι θα συμβεί στη διεθνή οικονομία... Δεν μπορώ να σας δώσω ρητές απαντήσεις και θα ήμουν άφρον αν το έκανα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Δύσκολα τα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επαφή που έχετε μαζί μας, γιατί έτσι ενημερώνεται ο κόσμος για τα πολλά... Να σας πω, έχουμε την εξής λογική. Είμαστε διαφανείς σε αυτό που κάνουμε και τις δυσκολίες όπως τις βλέπουμε να έρχονται, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, όπως γίνεται και στην υγεία, τις μοιραζόμαστε με τον πολίτη. Ήταν πολύ ωραίο όταν παλιά μιλάγαμε τι θα κάνετε με την εισφορά αλληλεγγύης και πόσο θα κοπεί. Μάλλον μοιάζει παρελθόν όλο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, και εσάς, κύριε Σκυλακάκη, να είστε καλημέρα. Καλά.